Χθες ήταν πραγματικά ένα εφιαλτικό βράδυ για μένα. Ξαπλώσαμε να κοιμηθούμε. Είχε ξαστεριά, δεν πιστεύαμε ότι θα ξαναβρέξει, γιατί είχαμε φάει πάρα πολύ βροχή και το μεσημέρι. Μόλις είχαν προλάβει να στεγνώσουν τα σημεία που κοιμόμαστε στην καλύβα. Και ξαφνικά αρχίζει να βρέχει πάλι καταρακτοδός. Εγώ το σημείο που κοιμόμουν είχε μάλλον γούβα το ξύλο και έγινε απευθείας μούσκεμα στο κεφάλι και στην πλάτη. Είχα πάρα πολύ ρίγος. Προσπαθούσα να μην μιλήσω, να μην πω κάτι, γιατί ήξερα ότι ακόμη και όταν κοιμόμαστε καταγραφόμαστε και δεν ήθελα να δουν οι δικοί μου ότι περνάω τόσο άσχημα. Αλλά μετά άκουσα και την Παρασκευή και δεν άντεξα, άρχισα να φωνάζω. Σηκώθηκα, ήταν πάρα πολύ νωρίς ακόμη. Με την Παρασκευή προσπαθούσαμε γύρω από τη φωτιά να ζεσταθούμε κάπως, να στεγνώσουμε κάτι από τα ρούχα μας. Ήταν ανούσιο. Ευτυχώς ήρθε ο Γιάννης, αυτό το παιδί, πραγματικά εύχομαι ο Θεός να το έχει καλά. Και μου έδωσε τα ρούχα του, ό,τι είχε στεγνώ κι αυτός. Δεν θεώρησα σωστό να κάτσω, να κοιμηθώ, να συνεχίσω τον ύπνο μου, να αλλάξω πλευρό και δίπλα μου τα κορίτσια να κλαίνε, η Σοφιάνα να κλαίει. Το θεώρησα απαράδεκτο για τον εαυτό μου, σηκώθηκα. Έτυχε να έχω ένα στεγνό πανωφόρι και μία μπλούζα. Τα έδωσα μέσα στη Σοφιάνα. Καθίσαμε έτσι μέχρι το πρωί. Με περπάτησαν αράχνες και κατάφερα να κοιμηθώ μια ώρα τώρα. Δεν το περίμενα τόσο δύσκολο. Γενικά θα πω, ασχέτως τις προστριβές που έχουμε στην καλύβα, όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, πρέπει όλοι να ενεργοποιούμαστε. Δεν λέω εγώ ότι είμαι ο Ρομπέν των Δασών, εγώ δεν έκανα τίποτα. Αλλά θεωρώ και από τους υπόλοιπους έπρεπε να γίνει το ίδιο. Τα αγόρια είχαμε στεγνό μέρος. Θα έπρεπε να σηκωθούμε και να παραχωρήσουμε το μέρος μας που το έχουμε αναδύο στα κορίτσια. Πρώτη φορά έπαθα τέτοιο πράγμα στη ζωή μου. Άμα δεν ήσουν εσύ, αλήθεια σου λέω, δεν θα βγάζω το βράδυ. Καλά, ψυχούλα, τι είναι αυτά που λες. Σου χρωστάω. Τι είναι αυτά που λες, δεν τρέπεσαι λίγο? Κάποιοι γύρισαν πλευρό. Κάποιοι ευαισθητοποιήθηκαν. Εν πάση περιπτώσει, έβγαλα κάποια συμπεράσματα για σήμερα. Θέλω πρώτα να κάνω μια συζήτηση μαζί τους, με αυτούς που δεν βοήθησαν. Σε κάποια πράγματα πρέπει να έχουμε λίγο τσίπα. Δεν θέλω να κατηγορήσω, αλλά όταν σε βλέπω με τα μάτια μου, ρε φίλε, ότι φεύγεις, πας τουαλέτα και βλέπεις τα κορίτσια να είναι έτσι και δεν λες κάτι, ή είδα το άλλο το άτομο, ο οποίος από τα 10 μέτρα στην καλύβα του ενώ κοιμότανε, λέει στα κορίτσια που είναι στη φωτιά που ήταν έτσι, μήπως θες να βοηθήσω από τα παπλώματα. Δεν το κάνεις έτσι. Εγώ, άμα θέλω να κάνω κάτι, δεν θα τη ρωτήσω. Από τα παπλώματα, μήπως θες βοήθεια. Σηκώνεσαι και το κάνεις. Πράξη. Εντάξει, καθαρά ανθρώπινα. Μπράβο στο Γιάννη. Συμφωνώ και μπράβο του. Μπράβο στο πραγματικά Γιάννη. Φέρθηκε όχι ως άνδρας, όπως λέμε. Φέρθηκε ως όφιλε ανθρώπινα. Να πω κάτι. Που αλλού, συγγνώμη, Χάρη, ξέρεις που αλλού. Τη λυπήθηκε η ψυχούλα μου. Ναι. Παιδιά, ήταν πολύ στενάχωρο γιατί πραγματικά πέρασαν πολύ δύσκολα και φάνηκε και στο αγώνισμα που δεν κατάφεραν λόγω αυτής της νύχτας. Να πω όμως κι άλλο ένα μπράβο. Γιατί ενώ του κακοφάνηκαν από τους υπόλοιπους συμπαίκτες, τα αγόρια αναφέρομαι, κάποια πράγματα που δεν του άρεσαν και κάποιες έτσι αντιδράσεις, δεν θέλεις εκείνη τη στιγμή να το πει. Θέλω να το συζητήσω, να το πω. Και αυτό είναι δίπλα μπράβο του. Εγώ αυτό που έχω παρατηρήσει στους μαχητές και θα το δούμε και συνέχεια, είναι ότι οι γυναίκες έχουν κάνει μια δικιά τους ομάδα, είναι μια ξεχωριστή ομάδα, και οι άντρες, ναι, δεν είναι ομάδα. Ναι. Είναι ο καθένας μόνος του. Ναι. Δηλαδή, και κάνουν μικρές παρέιτσες. Δηλαδή, ο Γιάννης κάνει με κάποια παιδιά παρέα, αλλά κυρίως τον βλέπουμε τώρα ότι πλησιάζει πιο πολύ τις γυναίκες. Όχι για να ωφεληθεί σε κάτι. Όχι. Απλά επειδή είναι άνθρωπος που τους νοιάζεται όλους, από ό,τι καταλαβαίνω. Νοιάζει να το κάνει αυτό. Κατσαούνες που ήταν, ρε παιδιά, κατσαούνες. Που είναι πολύ δυναμικό. Το βγάζει μπροστά. Γιάννη Μυριέλα πιστεύει ότι είναι και κρύωνε. Κάτσι ζούγκλα, λέει. Έχω την εντύπωση ότι κάπου πήγαινε προς τον Κατσαούνι, ένα βέλος του Γιάννη. Το πλάνο του Κατσαούνι που χρησιμοποιείται είναι όλα τα λεφτά. Είναι μέτρο Goldwyn Mayer, για όποιον θυμάται. Η αλήθεια το σήμα με το λιοντάρι. Όταν θες να βοηθήσεις, ναι, βοηθάς. Και εγώ αυτό πιστεύω. Και εκεί συγκινήθηκα, γιατί όταν το βλέπεις, γιατί το βλέπεις, είναι στην ίδια πλευρά και δεν κάνεις κάτι, αυτό λέει πολλά για το χαρακτήρα σου. Και ακόμα και αν διαφωνείς με έναν άνθρωπο, έχουμε εμείς τις αντιπαραθέσεις μας σε ανθρώπινο επίπεδο. Εδώ όμως το τονίζω, οφείλεις, θεωρώ, να βοηθήσεις, να πράξεις, αν και εφόσον μπορείς. Δηλαδή, το να έχεις ένα στεγνό ρούχο και να το δώσεις είναι
δεν σου κοστίζει κάτι. Αυτό είναι ανθρώπινο. Και ένα πρόσθετο σχόλιο, sorry που σε διακόπτω, Χάρη, είναι για το πόσο ταλαιπωρήθηκαν τα κορίτσια, ότι είδαμε την παίκτρια, την πιο σκληρή, ναι, σε εικόνα πιο σκληρή, την Ασημίνα, για πρώτη φορά να σπάει. Ξέρετε όμως κάτι, στη φύση επιβιώνει αυτός που προσαρμόζεται. Δεν επιβιώνει ούτε ο έξυπνος, ούτε ο δυνατός. Αυτός που ξέρει να προσαρμόζεται. Και εδώ, επειδή είναι πολύ πρωτογενής ο τρόπος διαβίωσης, είδαμε την πιο δυνατή παίκτρια να σπάει, γιατί δεν μπορεί να προσαρμοστεί. Να πούμε και στους τραβούντα δίκαιο, παιδιά, όμως, ότι όλοι εκεί μέσα πρέπει να συνεισφέρουν και λιγάκι στο να φτιαχτεί η καλύβα. Ναι, είναι τώρα τρίτη εβδομάδα αυτή τη στιγμή. Αυτό. Και παιδιά, δεν έχουν ασχοληθεί να φτιάξουν καλύβα ή περιμένουν το Θανάση, όπου η Σοφιάνα φώναξε, ουσιαστικά έριξε ευθύνες στο Θανάση, συμβούλιο, ότι δεν είχε φτιάξει την καλύβα και από την πλευρά τους. Μα κάτσε, βρε κοπελιά. Εσύ δεν μπορείς να βοηθήσεις να τη φτιάξετε. Δεν είχαν φάει βροχή ακόμα, γι' αυτό. Ναι, γι' αυτό ζουν σε καλές συνθήκες. Να φτιάχνουν από την πρώτη εβδομάδα, να κάτσουν να φτιάξουν μια καλύβα που θα έρθει. Δεν είναι εύκολο. Εμείς καλά το λέμε. Δεν μπορούμε. Είναι πολύ δύσκολο να φτιάξουμε. Ναι, εμείς το λέμε τέλεια από εδώ. Όχι μόνο αυτό. Δεν ξέρω να κάνω καλύβες. Εμείς εκείνη την ώρα θα μάθω. Απλά πέρασε πολύ καιρό. Περιμέναμε ότι θα είχαν λάβει τα μέτρα του.